Δεν θέλω τώρα να θυμηθούμε τι έγινε την προηγούμενη φορά όταν είχε έρθει εδώ κουμπάρα σε γάμο, γιατί θα στεναχωρηθούμε και οι δυο, γιατί δεν το θέλω αυτό το πράγμα ειλικρινά. Θέλω να δούμε το σήμερα, το τώρα, για να υποδεχτούμε την Νατάσα Βαλιανίτη, να δούμε τι έχει σκεφτεί σήμερα ως κουμπάρα. So tell me what got in the way, and how I thought it was good then it changed, and I'm saying I'm sorry again. Oh, I can never get out of my way. Hit the star in your wardrobe's replaced. It's the lot that you do is complain. You keep on throwing it back in my face, and now you're telling me I need some space. So I'm laying in my bed, tripped off the shrooms now. I'll be there before I'm without you now. Υποδεχόμαστε άλλη μία απόχρωση του πράσινου εδώ πέρα. Βλέπω εδώ έχεις κάνει μία πιο, ας πούμε, σκούρα επιλογή εσύ. Και θέλω να μου πεις αν θα τα καταφέρουμε καλύτερα σήμερα. Το έχω πάρει και εγώ πολύ προσωπικά από την προηγούμενη φορά που δεν είχε πάει καθόλου καλά. Νομίζω ναι. Θέλω να ελπίζω το και εύχομαι. Το εύχομαι. Και πού πηγαίνεις, ποιο παντρεύεις, πού? Λοιπόν, εγώ παντρεύω την παιδική μου φίλη, τη Ζέτα, στην Εκάλη. Στην Ζέτα. Όχι, είναι παιδική μου φίλη. Α, είναι όντως παιδική φίλη. Ωραία. Στην Αγία Μαρίνα, στην Εκάλη. Α, εκεί που είναι δίπλα στο σπίτι και της Ανδριάνας. Μπράβο. Την εσάρπα την έχω φτιάξει εγώ, έχω βάλει και αυτές τις λεπτομέρειες. Ω, μη μου λες τέτοια. Αμέ, και τις ίδιες έχω βάλει και στο παπουτσάκι. Α. Έγινε δουλειά. Έγινε δουλίτσα. Μπράβο, Νατάσα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό δεν θα το έχω, γιατί σίγουρα θα μου πούνε, το έχω σε περίπτωση που κρυώσω μετά. Τώρα, ναι. Κάτι έτσι, κάτι ρε παιδί μου, να φέρει. Ναι. Πάει και πιο πάνω. Πάει και πιο κάτω. Και πιο κάτω και όπως θέλουμε, ναι. Το δένεις και στη μέση. Όχι, εντάξει. Το πιάνεις σε μαντήλι, άμα θες το τσάμικο. Όχι, όχι. Όχι. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όχι, τίποτα. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, έχεις πάρει 2 τεσσάρια, έχεις πάρει 3, έχεις πάρει και 1-2 που θα ήταν 1, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξε. Δεν καρφώθηκε. Δεν καρφώθηκε. Το, αν έχει καρφωθεί ένας άσος, ήταν για την Π, πήγαινε στην Π αυτό. Όχι, πήγαινε προς τα εκεί. Προς τα εκεί, προς την Νικολίνα δηλαδή. Αυτό ήταν πιο επίφοβο. Ωραία. Νικολίνα, γιατί δεν έβαλες άσο? Γιατί πήρε βαθμό χθες. Λοιπόν. Γλυκιά, βέβαια δεν είναι το ίδιο. Βέβαια αυτό είναι 0,1. Άλλη αξία. Αυτό είναι το 0,1. Okay. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Προσπάθησα να το φτιάξει με έναν τρόπο. Ναι. Δείχνει μια καλή πρόθεση αυτό. Πάρ' το έτσι. Νατάσα. Όχι. Σε βλέπω κουμπάρα. Περίμενε, περίμενε. Η Μπή θα μιλήσει. Α. Ήθελα απλώς να καταλάβω για τον, γιατί δεν πήγε το άσος. Τέλεια. Εγώ είπα, δεν θα βάζω άσο. Για να μην είναι... σου δίνω το λόγο. Όχι, όχι. Σε ό,τι είναι εντός κόνσεπτ, γιατί είναι η εβδομάδα τέτοια. Αν είναι εκτός, μετά. Ναι. Λοιπόν, θα ήταν 1, άρα, αλλά δεν είναι 1. Είσαι κουμπάρα, αλλά είσαι βαθύ 90 κουμπάρα. 90, 93, καλυστία 94, παρουσίαση κεντρική των καλυστίων. Άντε και να πω ότι το βλέπω το ρούχο και έχει και αυτή την πλάτη. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν μου αρέσουν καθόλου οι πέτρες αυτές που είναι εκεί. Όχι επειδή είναι εκεί, οι συγκεκριμένες πέτρες δεν μου αρέσουν. Ενώ το άνοιγμα μου αρέσει και μου αρέσει και το τραπάρισμα που κάνει εδώ στα πλαϊνά. Και μου αρέσει και το ότι είναι ένα μάξι φόρεμα. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει καθόλου η εσάρπα. Ιδανικά όμως τι θα μπορούσα να βάλω από πάνω, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο που το έφτιαξα κάπως δένει. Τι άλλο θα μπορούσα να βάλω, δεν ήθελα να έρθω χωρίς τίποτα. Είναι, για μένα κατάλαβες. Για αρχή είναι λάθος το φόρεμα. Δηλαδή ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά έχεις βάλει αυτά τα πραγματάκια, γι' αυτό είπα όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Έχεις βάλει αυτή τη διακόσμηση στην εσάρπα που έχεις βάλει την ίδια διακόσμηση στο παπούτσι, που τα παπούτσια είναι το ίδιο χρώμα με το φόρεμα. Μα συγγνώμη, αν η εσάρπα ήταν σκέτη, τι θα ήταν,
Δεν χρειάζεται. Έχει και άλλα στο λαιμό και έχει και άλλα στο χέρι σου. Και τσάντα επίση. Έχει και τελείωμα η εσάρπα και έχει και το παπούτσι. Παιδιά, είμαι κουμπάρα όμως. Εντάξει. Πρέπει κάτι πρέπει να δώσω λίγο. Δεν θα πήγαινα πολύ απλή. Αυτό όλο τι είναι. Δηλαδή αυτό και τέλος. Το φόρεμα και τέλος. Τι τσάντα να έπαιρνα. Σου λέει πάει στην Αγία Μαρίνα τη Εκάλη. Πόσο μάλλον. Εντάξει, μιλάμε για συγκεκριμένο. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Του πάλαιο πλουτισμού είναι. Ναι, νέο πλουτισμός, αλλά παλιό. Δηλαδή, ρούχο. Τι το κάνει τόσο παλιό αυτό το ρούχο. Όλο. Είναι μία εικόνα, Λίστη. Την οποία αλήθεια την έχω δει να παρουσιάζει τα Καλυστία το 1993. Δηλαδή, είναι μία εικόνα η οποία δεν είναι τόσο κλασική για να την περάσω. Αν έλειπαν όλα αυτά, θα ήταν ένα κλασικό φόρεμα και θα μιλούσα διαφορετικά. Αλλά όλο αυτό μου κάνει ένα φόρεμα το οποίο δεν είναι καθόλου φρέσ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα χρώμα το οποίο σου πάει, είναι πετυχημένο πάνω στο δέρμα σου, μου αρέσει το μακιγιάζ σου, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ρούχο. Σίγουρα μπορείς να παντρέψεις έτσι. Εμένα μου αρέσει αυτό το ρούχο. Αν δεν το βλέπω. Εγώ θα πήγαινα, οπότε... Οπότε να σου πω το μέσο όρο εγώ καλύτερα. Ναι. 2,8! Wow. Και δες τι ωραίος που καλό, είναι. Καλό, παρακαλώ.